Συνέλληνές μου, Έλληνα πολίτη, Έλληνα άνθρωπε, είμαι μπροστά σε ένα δημοσίευμα και πραγματικά θα πρέπει μετά από αυτό που θα πω να ξεσηκωθείτε όλοι, να μαζέψετε όλες τις πληροφορίες και όλα ό,τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια από αυτά τα απόκοσμα μορφώματα των δογμάτων. Είμαι μπροστά σε ένα δημοσίευμα, ένα φρίκι στο Βόλο, 80χρονος ιερέας ασελγούσε σε 11χρονη με τη συνένεση της μητέρας της. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει μητέρα να δίνει το παιδί της, λέει ασελγούσε, δεν ασελγούσε, έκανε πολύ άσχημα πράγματα. Και να φανταστείτε ότι είναι 80χρονών ο ιερέας αυτός. Το λέω ιερέα τώρα. Αυτό το μαυροφορεμένο κοράκι. Σαν αυτό θέλω να ξέρετε ότι είναι όλα. Και εκεί μέσα που βλέπετε αυτό το ρασοφορεμένο κοράκι, δεν είναι άνθρωπος. Είναι στολή. Με το που έβαλε αυτή τη στολή, έχει παραδοθεί. Είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, αποτυχημένος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, καμία επιτυχία στη ζωή. Δεν μπορεί να πετύχει πουθενά αλλού. Είναι ένας πράκτορας του ίδιου του απόκοσμου χαοτικού γελίου μορφώματος του Γιαχβέ και όλων των διαόλων αυτών που υπερετούν τις αποστατικές δυνάμεις του χάους. Αυτό που βλέπετε είναι μια στολή. Γιατί οι μασόνοι φοράνε στολή? Έχετε δει στην κοσμοθέαση να φοράμε στολή εκτός από του πολεμιστή? Τι είναι να φορέσει στολή ότι είσαι ιερέας? Ποιος έκανε ιερέας? Είναι αυτόκλητο όλα αυτά τα ζωντοβολά, έτσι. Όχι μόνο στο δόγμα το χριστιανικό, σε όλα τα δόγματα. Και δεν υπηρετούν κανέναν άνθρωπο και καμιά δημιουργική δύναμη του ανθρώπου. Είναι μόνο στο βωμό του χάους όλων των αποστατικών δυνάμεων και της τρίας. Όπως έχει γραφτεί ακριβώς στα Ελλάνια κείμενα. Τώρα βέβαια γαμώ την πίστη σου θα πω. Μα δεν ξέρεις τι υπηρετείς. Μα δεν ξέρεις ποιος είναι εκεί μέσα. Μα δεν ξέρεις τι έχετε και από πού προέρχεται όλη αυτή η γελιότητα που είναι κατά της φύσης σου, είναι κατά του ανθρώπου και είναι κατά της δημιουργίας. Και είσαι έτοιμος να σκοτώσεις, να τσακωθείς για αυτά τα γελία μορφώματα. Συνεχίζουμε. Βλέπουμε λοιπόν εκεί μέσα έναν άνθρωπο 80 χρονών, ο οποίος σε μια 11χρονη και είναι με τη συνένεση της μάνας. Εδώ υπάρχει μια τρελή κατάσταση. Ο γεροτράγος, αυτό το σκουπίδι, έχει ψήσει τη μάνα ότι ο Θεός έχει διαλέξει την κόρη της και για να συνδεθεί μαζί της, τώρα αυτά που σας λέω δεν είναι άρρωστα, είναι αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Οι παπάδες ασελγούνε πρόστιχα και ανώμαλα σε αγοράκια, σε κοριτσάκια, γιατί είναι ήδη ανώμαλοι, οι ρασοφόροι μάλλον, δεν θα πω παπάδες, γιατί υπάρχει μια εξαίρεση ανθρώπων που έχουν φορέσει το ράσο, γιατί δεν είχαν άλλη λύση, γιατί αν είχαν μια καλύτερη δουλειά θα πήγαινε να γίνει παπάς. Γιατί επειδή λάτρευε το επάγγελμα, γιατί είναι επάγγελμα, έτσι. Και μετά πρέπει να μπει στη διαδικασία για να εκτελέσει αυτό το επάγγελμα. Είναι σαν τον επάγγελμα του εκτελεστή. Πάει, το κάνει χωρίς να έχει άλλη λύση. Τι, του αρέσει να σκοτώνει, είναι τότε δεν είναι άνθρωπος. Έχει λοιπόν αυτό είναι επάγγελμα και φοράει το ράσο, αυτό είναι στολή. Από μέσα τι είναι, δεν μας ενδιαφέρει, θα εκτελέσεις αυτά που είναι και που λέει η στολή σου που σου έχουμε βάλει εκεί. Άρα λοιπόν έναν άνθρωπο ανεπρόκοπο, ο οποίος να πούμε ήταν από μικρός, δεν είχε δουλειά, δεν είχε τίποτα και ήταν και παπάρας και γελίος και δεν τα βγάζε πέρα, πήγαινε και έγινε παπάς. Ή μοναχός. Ή αυτός που δεν είχε κοπέλα, ή αυτός που δεν τα κατάφερνε, ή ό,τι πρόστιχο υπάρχει, ό,τι γελίο υπάρχει, ό,τι υπανθρώπινο, φοράει το ράσο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ένας νορμάλ άνθρωπος δεν φοράει το ράσο. Τώρα να πάμε να περατήσει τον κερατά του χάους, να πούμε αυτό το γελίο μόρφωμα και τελικά να είναι και βάρος στους ανθρώπους, όπου να σκοτώνει και τους ανθρώπους με όλες τις διδαχές, δεν το κάνει. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς να μιλήσει για ζωή. Γι' αυτό και βλέπεις τη γελία, όλη την αμορφωσία, όλη τη γελιότητα και τη δολιότητα τη βλέπεις απάνω τους. Και αν δεις και κάποιον ο οποίος έχει ένα επίπεδο, δεν μπορεί να ξεφύγει από το ράσο γιατί είναι. Α, εντάξει, τα λέει λίγο πιο καλά κατά κόσμο. Κατά τα άλλα όμως, η γραμμή του είναι ίδια. Είναι για να πλανέψει περισσότερο κόσμο και να εφέρει πιο πολύ κόσμο και ανθρώπους στους κόλπους του δόγματος. Εγώ τώρα θέλω να φανταστείτε, εφόσον γίνει 80 χρονών, αυτή η πράξη του είναι η πρώτη. 80 χρόνια ρε το κάνει. Αν όχι 80, το κάνει από μικρός, είναι ανώμαλος από μικρός αυτός ο άνθρωπος. Σαν αυτό, είναι όλα έτσι. Όλα τα μοναστήρια είναι ανώμαλα. Γίνεται της κακομοίρας παντού. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα ανθρώπινο και δημιουργικών θεών.
Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά που εσείς που λέτε θεούς και που αυτά τα ζώα ονομάζουν θεούς, είναι γελίες. Γελίες απόκοσμες κατασκευές. Δεν έχει καμιά σχέση με Θεό, όπως τον λέμε, δυνατό και να φαίνεται. Είναι μόνο ότι βρώμικο, ότι πιο άγος. Άγος είναι το βρώμικο. Ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει. Θέλω να βάλετε τη φαντασία σας πόσα παιδάκια και πόσους ανθρώπους έχει πλανεύσει αυτό το γελίο μόρφωμα μέσα στα 80 χρόνια του. Τη στιγμή που αν και όλοι θα έχετε περάσει, πιέζετε τα παιδιά σας να πάνε να ξεμολογηθούν και τα αφήνετε μόνο του μαζί του να πάει σε ένα γεροτράγο, σε έναν δούλο του Γιαχβέ για να του πει τις αμαρτίες του το παιδάκι. Και εκείνος ο πουστρόγερος ή το κοράκι αυτό να αρχίσει να το παίζει. Να ξαναπάει το παιδάκι, θα ξαναπάει, ψήνει και τη μάνα, ψήνει και τη γιαγιά, ότι ο Θεός είπε και ο άγγελος ήρθε και τους είπε ότι πρέπει να το αγγίξει, γιατί άμα το αγγίξει, το αγγίζει ο Θεός και όσες πιο πολλές φορές το αγγίξει θα μπει ο Θεός μέσα του και θα γίνει αυτό και τέτοιες μαλάκες και τέτοιες γελιότητες. Όλες αυτές οι γελιότητες αυτών των αμόρφωτων ζώων, τέτοια λένε. Οι άλλες οι δαιμονισμένες και οι άνθρωποι που είναι τόσο επιρρεπείς στη γελιότητα και στη λυθιότητα δίνουν το παιδί τους τώρα να το αγγίξει. Ποιος? Ο Θεός. Με τέτοια μυθεύματα, με τέτοιες γελιότητες, όταν βλέπετε τώρα πληρωμένα θαύματα που βάζουν ένα μπαπάρα, σαν και καλά έγινε καλά και κάθεται ένα μαλακισμένο, ένα ζωντόβολο. Τώρα λέω αυτές τις λέξεις για να καταλάβετε. Όχι για να προσβάλλω κάποιον, αλλά για να καταλάβετε την αγανάκτηση και για να μπείτε πιο γρήγορα στην αλήθεια. Γιατί άμα σας το πω με στρογγυλοποιημένες έννοιες, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Το ζήτημα είναι να καταλάβετε και να αντιληφθείτε τι έχει γίνει μέχρι και ο τελευταίος. Βλέπουμε λοιπόν μια βλαμμένη φάτσα, μια αρρωστημένη, γεμάτο μπιμπίκια ή οτιδήποτε, με ένα μυαλό κατοικίν. Τίποτα δεν υπάρχει εκεί μέσα και σου λέει ναι, έγινε θαύμα. Ήμουν άρρωστος και έγινε καλά. Μπα, θαύμα! Τρέχουν τα site και τα blog που τα έχουν απλόχερα όλα αυτά τα ρασοφόρια και όλοι οι πράκτορες των ρασοφόρων. Θαύμα λέει. Έβαλε το σταυρό απάνω του και έγινε καλά. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Αυτή η γελιότητα δεν θα σταματήσει ποτέ, ρε. Είναι δυνατόν να σας κοϊδεύουν αυτά τα ζωντόβολα. Αυτά είναι πληρωμένα, ρε, που τα λένε. Είναι το σύστημά του τέτοιο. Χρόνια τώρα. Αλλά θέλω να σκεφτείτε ότι όλοι εκεί έξω είναι έτσι. Όλοι αυτοί που φοράνε τις στολές αυτές του Γιαχβέ και όλο το μαύρο σκοτεινό αποστατικών δαιμόνων είναι όλοι έτσι. Καμία σημασία δεν έχει αν είναι λίγο ή πολύ. Υπάρχουν εξαιρέσεις και δεν θα πω για όλους, οι οποίες όμως είναι εξαιρέσεις. Η εξαίρεση έχει ένα δίκαιο μέσα του, αλλά με ελεύθερη βούλησή του εκτελεί μια διαδικασία και προσφέρει απλόχερα όλες τις διδαχές του μαύρου βδελιρού ρυπαρού ιερατίου όλων των αιρέσεων και όλων αυτών των δογμάτων που είναι με στολές και ανακατεύονται μέσα στον κόσμο και πουλάνε Θεό όλα αυτά τα αυτόκλητα γαϊδούρια. Ξέρετε πόσες είναι οι περιπτώσεις? Είναι εκατομμύρια οι περιπτώσεις αυτές που βλέπουμε στο Βόλο. Είναι όμως 3 εκατομμύρια οι περιπτώσεις που δεν τις έχετε ακούσει. Και όταν τον πιάνεις μία φορά, φυσικά η αστυνομία, οι δήμαρχοι, οι στοές, η εκκλησία η ίδια, με τις τεράστιες δυνάμεις που έχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, καλύπτει χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις και χιλιάδες τέτοιες πράξεις, οι οποίες είναι εγκληματικές στα παιδιά. Αυτό το παιδί τώρα τι βιώματα να έχει? Αλλά θα μου πείτε τώρα για ποια παιδιά να διαφερθεί η εκκλησία. Τη στιγμή που ήδη η παιδεραστία είναι παντού, η παιδεραστία ξεκίνησε από τους κόλπους των ιερατείων, όλοι είναι παιδεραστές και σκοτώνουν παιδιά με βιώματα τόσο αποτρόπαια από την νεαρή τους ηλικία. Άρα η κοινωνία θα είναι πάντα άρρωστη. Όλα αυτό ρε συνέγινες. Πρέπει να το σταματήσουμε εμείς. Θέλω τώρα να βγάλετε μια τέτοια διαδικασία. Να εμφανίσετε παντού, γιατί τώρα δεν είναι θέμα ανθρώπου. Εκεί μέσα υπάρχει ένας άνθρωπος. Που δεν είναι άνθρωπος, αλλά το θέτω ως δείγμα. Όμως πρέπει να καταδικάσετε τη στολή και το δόγμα. Γιατί δεν μιλάτε για το δόγμα και μιλάτε για τον άνθρωπο? Έλα μωρέ, δεν ήταν καλός αυτός. Η άλλη είναι καλή. Αγάλη είναι μέχρι να αποδειχτεί. Πρέπει να τιμωρήσετε την ίδια τη στολή, δηλαδή το δόγμα. Η στολή είναι το δόγμα. Είναι σαν τον αστυνομικό. Φοράει τη στολή, παίρνει την μπάλα η αστυνομία. Άρα, αν η αστυνομία έχει διεφθαρμένους στους αστυνομικούς, θα πρέπει να το λύσει η αστυνομία. Αν η αστυνομία δεν το λύνει, είναι η αστυνομία διεφθαρμένη. Εδώ θα πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι είναι θέμα η στολή. Άρα η στολή αυτή του δόγματος είναι συγκεκριμένη.
και πρέπει να καταδικαστεί το δόγμα, το οποίο έχει πολλές ρίζες και θα φτάσουμε και μέχρι τις ρίζες να καταλάβεις. Ωστόσο όμως, κοίτα να καταλάβεις αυτό που είναι μέσα στα μάτια σου και αυτό που συμβαίνει είναι χιλιάδες φορές και εκεί υπάρχει μια τεράστια ασθένεια. Αυτός ο άνθρωπος τώρα και χιλιάδες τέτοιοι άνθρωποι με στολή που τους πυρώνεις εσύ ρε Ελληνά μου, πας στα παιδιά και τις γυναίκες σου και τις αδερφές σου και τις κόρες σου να τις εξομολογήσει τώρα αυτός ο τράγος τώρα. Λες και ξέρει να σου πει συμβουλή για ποιο Θεό, για το Γιαχβέ του, για αυτό το ζώο το άμορφο του χάους. Τι να σου πει αυτός ο άνθρωπος, να σου πει για τον κάθε Άγιο που τον έχουν φτιάξει και είναι άλλος ένας άπλητος το οποίος ήταν μαζί μας και τελικά τον κάναν Άγιο αυτοί και τον κάνανε και φωτογραφία και περτάνε τα χρόνια και νομίζω ότι είναι κανιά θεότητα από πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέσα, αγαπητέ μου. Όλη αυτή η δογματήρα, αν δεν σταματήσει, δεν πρόκειται ποτέ να βρει την ισορροπία και την ανθρώπινη φύση σου. Όλο αυτό που συμβαίνει, έχουμε βιαστεί όλοι. Άλλο στο μυαλό, άλλο στο σώμα, άλλο στην ψυχή. Άκου μικρά, το τσάκιζες να πάει να χαιρετήσει και να φιλήσει το χέρι του παπά και να τον πει πάτερ. Γιατί τον είπες πατέρα. Λέτε ρε, αυτά τα μαυροκαράκια τα λέτε πάτερ, δηλαδή πατέρα. Καλά ρε, έχεις πατέρα δικό σου στη γη. Είναι μεγάλη προσβολή για μένα ένα παιδί μου να πάει σε ένα τέτοιο κοράκι μαύρο να του φιλήσει το χέρι, να του φιλήσει. Άντε ρε, να χαθείτε από εκεί. Και την άλλη να τον πει και πάτερ, που σημαίνει πατέρα. Δηλαδή με ακυρώνει εμένα δηλαδή και λέει αυτό είναι πατέρα. Εγώ είμαι ο πατέρας του στα ζήν και ο δημιουργός του είναι στα ευζήν. Τότε εδώ ο μαυροφορεμένος τι θέλει, ή ο λευκοφορεμένος, ή ο κόκκινοφορεμένος, ή ο κάθε στολή που φάει. Τώρα άρχισαν και τσιμπλές το λες τα ζωντόβολα στον πλανήτη. Τότε εδώ τι πατέρας είναι, ρε παιδιά. Ένα αυτόκλητο ζωντόβολο είναι το οποίο το πήρα εγώ. Και φυσικά είναι από την πολιτεία μας. Βγαίνει από την πολιτεία μας από τα ΦΕΚ. Αν έλα στην Ελληνοπολιτεία να σου πω ότι σε πληρώνω και τι θα κάνει. Θα δούμε τώρα, θα έρθουν εκπομπές που θα καταλάβετε ακριβώς τι έχει γίνει. Το ζήτημα όμως είναι να αντιλαμβάνεσαι γρήγορα αυτό που συμβαίνει γύρω σου και να μην φωλιάζει μέσα σου όλος αυτός ο φόβος που σου έχουν σπείρει αυτά τα κοράκια. Κοίταξε πόσο τεράστιοι βιαστές είναι. Εσύ δεν φαντάζεσαι και δεν γνωρίζεις ότι στοιχεία υπάρχουν. Όλη η παιδεραστία και η πορνεία και η παιδεραστία είναι από όλα τα μοναστήρια. Γίνονται πολύ άσχημα πράγματα στον ίδιο τον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα και τα οποία τα επιτρέπεις εσύ που δεν ενώνεσαι να καταλάβεις ποιος είσαι, να πας στη βάση, στην ουσία, να πας στην ίδια τη φυσιολογία σου και να πας στην ίδια την ύπαρξή σου. Στέκεσαι πολύ μακριά και είσαι ήδη αποστάτης, γιατί είσαι μακριά από τη δημιουργία σου. Και παραδίνεσαι σε όλα αυτά τα μορφώματα για να σου πούνε τι να κάνεις και να σου επιδείξουν το Θεό σου. Ποιο Θεό σου είναι να σου επιδείξουν? Βλέπεις τίποτα να υπάρχει εκεί μέσα? Αδιαλικό υπάρχει εκεί μέσα που σε καταστρέφει και σε έφερε μέχρι εδώ και θα σε φέρει ακόμα χειρότερα. Εκεί που δεν φαντάζεσαι. Το χειρότερο είναι ότι οι θύλες τις έχουν χρησιμοποιήσει και τις έχουν σκλαβώσει πάρα πολύ σε όλο τον πλανήτη. Μετά το Ελάνιο Ιερό Κείμενο της Περσεφόνης θα πρέπει να το μελετήσουν και να το διαβάσουν όλες οι θύλες και οι άρνες, αλλά ιδιαίτερα οι θύλες. Και οι θύλες θα πρέπει να συστρατευτούν το συντομότερο όλες στην Ελλήνων Συνέλευση. Είναι τεράστια η τιμή της θύλης στη δημιουργία, την οποία πρέπει να την καταλάβει μόνη της. Να φύγει και να ξεφύγει, να κόψει και να εξαφανίσει κάθε τέτοιον άρρωστο δεσμό και να πάρει την πραγματική της θέση θύλη στην ίδια τη δημιουργία, στον κόσμο των ανθρώπων, γιατί τώρα η θύλη δεν είναι. Η Ελλήνων Συνέλευση τιμάει όλες τις θύλες και με τα Ελλάνια κείμενά της. Σαφώς θα χρειαστεί κάποιο καιρό, όμως οι θύλες πρέπει να συστρατευτούν τώρα στην πραγματική δημιουργία που αυτοί φέρουν και που η πραγματική δημιουργία τους είναι τόσο τεράστια. Το δε έργο τους είναι πάρα πολύ τεράστιο. Το σεβασμό για να τον έχουν θα πρέπει να τον αποκτήσουν και τώρα είναι η ώρα όλες οι θύλες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Αυτοί που γεννάνε τους άρενες, οι θύλες γεννάνε τους άρενες και έχουν ευθύνη. Γιατί και οι θύλες τσακίσαν τα παιδιά και τα τσακίσαν και τα έβαλαν στα δόγματα. Γιατί το δόγμα τις τσάκισε. Γιατί οι άρενες τσακίσαν τις θύλες και δεν τις σεβάστηκαν. Άρα και τώρα οι θύλες κάνουν δύο πράγματα. Και σκοτώνουν και διαλύουν τον άρενα. Άρα οι θύλες θα πρέπει να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους, γιατί αυτή είναι η κολόνα της δημιουργίας, ακριβώς όπως το θέτω και στο Ελλάνιο Ιερό Κείμενο. Όλες οι θύλες θα πρέπει να είναι τώρα στην Ελλήνων Συνέλευση. Να πρωτοστατήσουν για την ίδια τους τη δημιουργία, αλλά και για τον ίδιο τον τεράστιο σεβασμό που πρέπει να εισπράξουν και πρέπει να αρχίσουν να τον εισπράξουν. Αλλά για να τον εισπράξουν θα πρέπει να δώσουν.
να δώσουν ακόμα και το ερέθισμα να αρχίσουν να εισπράττουν η Αιγίνων Πολιτεία, η Αιγίνων Συνέλευση, ιδιαίτερα με το ελάνιο κείμενο της Περσεφόνης, έχει τεράστιο σεβασμό στις θύλες, οι οποίες πρέπει να τον εισπράξουν. Και θα πρέπει τώρα να εμφανιστούν για να τον εισπράξουν. Ας δώσουν τεράστιο παράδειγμα. Όλες οι θύλες άνθρωποι. Στην Αιγίνων Συνέλευση, ώστε με αυτό το παράδειγμα και με τις πρακτικές που θα φέρουν, θα ενώσουν και τους Έλληνες και τις θύλες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.